Αυτή την ώρα ήρθαμε εδώ στο χώρο της Λαϊκής της Νεάπολης να διατρανώσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Είμαστε αποκλεισμένοι, ο κλάδος μας, εδώ και 2,5 μήνες περίπου, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών και του λιανεμπορίου είναι είτε άμεσα είτε έμεσα ανοιχτή. Είναι άδικο, δεν είμαστε πολίτες β' κατηγορίας. Θέλουμε τη δικαίωση από το κράτος, θέλουμε να μας αποζημιώσουν και ζητάμε τα δίκαια αιτήματά μας. Καταθέσαμε έγγραφο και υπόμνημα διαμαρτυρία στον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Κώστα Κοραστό, και προσπαθούμε με κάθε τρόπο που έχουμε να διατρανώσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Έχουμε 5 συγκεκριμένα αιτήματα. Το πρώτο αίτημά μας είναι αυτή τη στιγμή να διαγραφεί, να μην επιστραφεί η επιστρεπτέα προκαταβολή φόρου. Δηλαδή το ποσό των 2.000. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ζητάει να πάρουμε το ποσό των 2.000 και να επιστρέψουμε στο απότερο μέλλον το ποσό το 50%, το χιλιάρικο δηλαδή. Είναι φύση αδύνατον όταν τα έξοδα όλα τρέχουν. Είμαστε αποκλεισμένοι και οι υποχρεώσεις μας σε ασφαλιστικά ταμεία, σε εφορίες, σε δόσεις, σε χρέη προς τράπεζες και διάφορα άλλα τρέχουν κανονικά. Δεύτερο αίτημά μας είναι να μπουν στην επιστρεπτέα προκαταβολή οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν μπει, με την αφορμή, με την αιτιολογία της κυβέρνησης ότι δεν δικαιούνται και δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις. Τρίτο αίτημά μας είναι να μας χαριστεί το τέλος επιτιδεύματος. Για ποιο επιτίδευμα μιλάμε, κύριοι της κυβέρνησης, για τα 6,5 εκατοστάρικα που ζητάτε, όταν το μισό χρόνο είμαστε ακινητοποιημένοι? Τέταρτο αίτημά μας είναι να μας χαριστούν το ΕΦΚΑ, τα ΤΕΒΕ 3 μηνών, των 220 ευρώ. Και πέμπτο και τελευταίο αίτημά μας που ζητάμε από την κυβέρνηση είναι, όπως γνωρίζετε, τα αυτοκίνητά μας είναι τα καταστήματά μας. Δεν μπορεί να ζητάνε τα τέλη κυκλοφορίας των ακινητοποιημένων αυτοκινήτων τη μισή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ και ζητάμε τη δικαίωση.